Κύριε Πρόεδρε, δεν ψηφίσατε χτες. Ο λόγος ποιος ήτανε? Ο λόγος ήτανε ότι θέλουμε όλα να πάνε στο ΕΣΡΟΥ και θέλουμε ο κύριος Παπάς να πάρει πίσω τον νόμο. Το σύνολο του νόμου. Όχι, ναι, το σύνολο του νόμου, ναι. Γιατί δεν έχουμε ακόμη την ακριβή διατύπωση περί της συνταγματικότητας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Ναι, αυτό πώς γίνεται, κύριε Πρόεδρε? Πρέπει επί όλου του νόμου να έχουμε επιφύλαξη. Ναι. Πώς γίνεται αυτό, κύριε Πρόεδρε? Δηλαδή, μια Βουλή σπέβδει να τοποθετηθεί χωρίς να γνωρίζει το ακριβές κείμενο του σκεπτικού του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αυτό κάνει ο κύριος Παπάς, προσπαθεί να πιάσει στον ύπνο τη Βουλή, λέει μόνο για το άρθρο τάδε, ξέρω εγώ, λες και έχει διαβάσει ο ίδιος τον νόμο, και όχι τον νόμο, το σκεπτικό, την απόφαση του ΣΤΕ, και θέλει η Βουλή να προχωρήσει, να μην χάσει δευτερόλεπτο. Λες και αυτά τα 30 χρόνια, αν γίνουν 30 και 2 μήνες ακόμη, θα πεθάνουμε. Άρα να υποθέσω, κύριε Πρόεδρε, ότι και τη Δευτέρα στη διάσκεψη των Προέδρων η Ένωση Κεντρών θα επαναλάβει τη θέση που είχε και στην προηγούμενη συνεδρίαση. Αν δεν κάνει πίσω η κυβέρνηση, η κυβέρνηση πρέπει να αφήσει τους εγωισμούς και να είναι σοβαρή. Δεν είναι ήττα του Υπουργού το να πάρει πίσω τον νόμο, είναι νίκη της λογικής. Εκτός αν είναι παράλογοι πλέον οι Υπουργοί και εγωιστής ο Πρωθυπουργός, οπότε έχουμε να κάνουμε με επικίνδυνους ανθρώπους. Μάλιστα. Λυπούμε που το λέω αυτό, αλλά τι άλλο, τι καλύτερο μπορούσε να γίνει τώρα για να τελειώσει το ζήτημα, να πει ο ΣΥΡΙΖΑ, βάζω αυτόν που προτείνει η Νέα Δημοκρατία, τα δίνω όλα στο ΣΤΕ, στο ΕΣΡΟΥ, τα δίνω όλα και αναγνωρίζω ότι ήταν λάθος αυτό που έκανε ο Παπάς εξ αρχής που τα πήρε πάνω του. Αυτό ζητάει η Ένωση Κεντρών, να πει και η κυβέρνηση ότι έκανε μια φορά λάθος. Γιατί κάνει συνεχή λάθη, μία φορά ζητάμε να το αναγνωρίσει. Σας βλέπω λίγο πολιτικά επικριτικό, σας να πάντα, αλλά και λίγο επιθετικό, λίγο θυμωμένο. Όχι, με την κυβέρνηση. Όχι, ζητώ να λύξει το ζήτημα, η Ελλάδα έχει κουραστεί. Εκτός αν ο κύριος Τσίπρας ζει στον κόσμο του και δεν βλέπει τι γίνεται. Ο άλλος δεν έχει να πιάσει τη ΔΕΗ. Χθες οι συνταξιούχοι σχίζαν τα χαρτιά. Τα καίγανε. Και ναι, τα καίγανε. Και το μόνο θέμα που ενδιαφέρει τον κύριο Παπά είναι να μην του πούνε ότι έχασε, ότι ιτήθηκε. Η κυρία Γεροβασίλη, κυβερνητική εκπρόσωπος, έκανε μια δήλωση που θα ήθελα να μου τη σχολιάσετε, γιατί προσέξτε πώς την έχει διατυπώσει. Δεν υπάρχουν πλέον προσχήματα για τη μη συγκρότηση του Εθνικού Ραδιοτηλεοπτικού Συμβουλίου. Ναι. Να ολοκληρωθεί, του λέει, το βήμα συνέντευξη. Ναι. Δεύτερα θα ξέρετε. Λέει ότι είναι προσχηματικό αυτό που λέτε. Εσείς και η Νέα Δημοκρατία, βέβαια. Τώρα, παρακαλώ, την εκτιμώ την κυρία Γεροβασίλη, αλλά τι θα πει δεν υπάρχουν προσχήματα? Όταν το ΣΤΕ βγάζει αντισυνταγματικό ένα νόμο, μια κυβέρνηση τον παγώνει, τον παίρνει πίσω αμέσως. Και διαβάζει προσεκτικά την οριστική διατύπωση και αν ο νόμος αυτός περιείχε και 2-3 πράγματα χρήσιμα, τα επαναφέρει με άλλο νόμο. Και να υπάρχει λύση που να δίνει τόπο στην οργή και να έχει πεδίο συνένεσης. Εκτός αν από εγωισμό δεν θέλουν. Δεν θέλουν. Ο νομοθέτης όταν ορίζει 4/5 για το ΕΣΡΟΥ, ναι, έχει λόγο. Θέλει έχει να λόγο. Είναι όλα τα κόμματα σύμφωνα. Έχει λόγο που το έχει βάλει. Ναι, έχει λόγο που το κάνει. Φαίνεται η κυβέρνηση δεν το έχει αυτό αντιληφθεί. Το λόγο που ο νομοθέτης έβαλε 4/5 δεν τον έχει αντιληφθεί η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θέλει με το 2,5/5 να κυβερνάει, με 153 ψήφους. Το καταλαβαίνω, ναι, βεβαίως. Ναι, αλλά αυτό, να, αυτό ρωτήσω, να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, το εξής. Εγώ που παρακολουθούσα χθες τις ψημαχίες, αν θέλετε, στη Βουλή, μου έκανε εντύπωση το εξής και θέλω την πολιτική σας εκτίμηση γι' αυτό. Είδα το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ να υπερψηφίζει, δηλαδή να ούτε αυτό το καταλαβαίνω. Αυτή μέχρι χθες. Ενώ ο κύριος Βενιζέλος, προσέξτε,
Ναι, τώρα μόλις. Χρησιμοποίησε. Αυτή τη στιγμή είναι Βουλή. Στο Sky. Α, ο όχι, δεν ξέρω, δεν το βλέπω. Είπε και ότι... ζητεί σύγκληση κοινοβουλευτικής ομάδας διότι διαφωνεί. Μάλιστα. Αυτό. Αυτό. Γιατί χτες έκανε βαρύτατες δηλώσεις. Ναι, φάνηκαν τα οπίσθια σα, λέει. Το Πασόκ και το Ποτάμι. Εντάξει, το Πασόκ περισσότερο. Το Ποτάμι ακολούθησε το Πασόκ. Άλλαξε τη στάση του εκεί μέσα και είπανε μας αρκούν οι διαβεβαιώσεις. Το Ποτάμι είπε όχι πάντως χθες. Δεν ξέρω, όχι, στη σύνοδο όμως τον... Α, στη σύνοδο. Στη διάσκεψη είπε ναι. Ναι. Τους αρκέσανε οι διαβεβαιώσεις του κυρίου Βούτση, που είπε και όμως εγώ. Πήγαμε δηλαδή με προφορικές εγγυήσεις να πάρουμε την ψήφο της διασκέψεως. Ναι, ήταν ενδεικτικό. Αλλά και πάλι θα σας έλεγα ότι ναι. Η σημασία έχει το χθεσινό στη Βουλή. Εσείς πολιτικά βλέπετε ότι θα υπάρξει θέμα στο Πασόκ? Είναι ένας χώρος που κατά κάποιο τρόπο είναι συγγενής υπό την έννοια της ιδεολογικής. Το Πασόκ έχει κάνει και το άλλο ατόπιμα που ψήφισε ενισχυμένη και έδωσε 50 ευρώ στο Μητσοτάκη. Εκεί φταίει ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος παρέσυρε το Πασόκ εκεί και ψηφίσανε υπέρ της ενισχυμένης και υπέρ του πόνου των 50 ευρώ στο Μητσοτάκη. Εκεί... Τώρα δεν είναι ασυνεπές αυτό το Πασόκ υπό την έννοια ότι μια ζωή εκτός από μία περίοδο που θέλανε να ανακόψουν τότε την άνοδο Μητσοτάκη και Νέα Δημοκρατία στα 80's, μια ζωή την ενισχυμένη αναλογική ψήφιζε. Δεν ναι, ήταν, δηλαδή, αλλά δεν είναι δημοκρατικό. Ακόμα εξουσίας. Εντάξει, αυτό άλλο πράγμα, αλλά δεν έχει ασυνέπεια. Δεν είναι ασυνεπές με το καταστατικό τους. Εντάξει, το καταστατικό σου έχουν κάνει κουρέλι όπως τα περισσότερα κόμματα. Εντάξει, αν δεχόμαστε τέτοια πράγματα, τέτοιες παραδοχές. Αλλά εν πάση περιπτώσει το Πασόκ, σας λέγω, έχει εισμέν τον εκλογικό νόμο, ταυτίστηκε με τη Νέα Δημοκρατία και προσέφερε 50 έδρες μπόνους στη Νέα Δημοκρατία που αφαιρούνται και από το ίδιο το Πασόκ 3-4 έδρες. Δηλαδή θυσίασε 3-4 έδρες και το ίδιο, γιατί είναι μικρό κόμμα το Πασόκ και αν ήταν 0 το μπόνους θα έπαιρνε 3-4 έδρες παραπάνω στις εκλογές. Έφτασε στο σημείο και έχασε 3-4 έδρες και προσέφερε 50 έδρες με την ενισχυμένη στον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό, εκεί ταυτίστηκε με τη Νέα Δημοκρατία. Εχθές περιέργως στην ψηφοφορία, στην διάσκεψη των Προέδρων και στην ψηφοφορία στη Βουλή ταυτίστηκε με το ΣΥΡΙΖΑ. Αυτές είναι αμφιταλαντεύσεις που δείχνουν ότι έχουν ιδεολογική τρικυμία στο εσωτερικό τους. Θα μπορούσε να το πει κανείς αυτό. Θα τους κοστίσουν. Θα μπορούσε να το πει κανείς, γιατί το βλέπω να γράφεται και σε πολλά σχόλια αυτό και για την Ένωση Κεντρών. Δηλαδή ότι ενώ περάσατε από μια περίοδο φλερτ με το ΣΥΡΙΖΑ, τώρα είστε ούλτρα αντι-ΣΥΡΙΖΑ, διότι βλέπετε και τις δημοσκοπήσεις. Γράφτηκε αυτό. Γιατί δεν ισχύει αυτό για την Ένωση Κεντρών? Γιατί η Ένωση Κεντρών το μόνο που έκανε είναι που ψήφισε την απλή αναλογική. Τι άλλο ψηφίσαμε όλο το χρόνο που είμαστε στη Βουλή? Απολύτως τίποτε. Μόνο την απλή αναλογική που ήταν η ζωή μου η εμένα η απλή αναλογική. Ναι, σε αυτό ήσασταν... το όνειρο της ζωής μου από το 80 που άρχισα να ασχολούμαι με την πολιτική. Να μην ψηφίσω όταν το φέρανε και με κακό λόγο, με δόλιο τρόπο να το φέρνανε για να κλείσουν το δρόμο προς την εξουσία του Μητσοτάκη. Να μην το ψηφίσω εγώ. Να πω ψηφίζω κι εγώ ενισχυμένη, μου πήγαινε εμένα. Μάλιστα. Τι άλλο έκανα φλερτ? Ψήφισα τίποτα άλλο? Ρωτώ. Ψήφισα τίποτα άλλο? Εκτός από κουβέντες των δημοσιογράφων ασυνάρτητες. Έχετε πει στο παρελθόν. Και καλό και τον κύριο Τσίπρα να πει. Όλες τις συζητήσεις που είχαμε. Του είπα ποτέ ότι μπορεί να δώσω ψήφο? Του είπα ποτέ ότι θέλω να μπω στην κυβέρνηση? Του είπα ποτέ τίποτα? Άρα το φλερτ ήταν στη φαντασία κάποιων δημοσιογράφων. Ή στις διαρροές κάποιων πολιτικών προς δημοσιογράφους. Ή στις διαρροές κάποιων πολιτικών προς δημοσιογράφους. Ναι, που ήθελαν να μας εξοντώσουν. Θεωρώντας ότι αν μας ταυτίσουν με την πορεία του ΣΥΡΙΖΑ, μας ενοχοποιούν και θα χάσουμε ψήφους. Αυτό ήταν. Να σας ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε. Πάντα εγώ έφτασα και είπα στη Βουλή ότι αν πάμε με το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε ένας να μην ψηφίσει Ένωση Κεντρών. Πρέπει να το ακούσατε αυτό. Ναι, ναι, βεβαίως. Δύο-τρεις φορές το είπα. Αν υπήρχε φλερτ, θα έλεγα τέτοιο πράγμα. Λοιπόν, το φλερτ του Πασόκ που πήγε με τη Νέα Δημοκρατία και ψήφισε ενισχυμένη, ή τώρα που πήγε με το ΣΥΡΙΖΑ, είναι αληθινό. Και πρέπει να το εξηγήσουν. Γιατί ψηφίσανε, το συνόδευσαν με ψήφο. Ενώ αυτό που λέτε το φλερτ
της Ένωσης Κεντρών με το ΣΥΡΙΖΑ ήταν ανύπαρκτο και ήταν απλά η αδυναμία η δική μου για το θέμα της απλής αναλογικής, που είναι αληθινή αδυναμία, γιατί είναι όνειρο ζωής πριν φύγω από αυτόν τον κόσμο να δω εφαρμοζόμενη την απλή αναλογική, θεωρώντας ότι αυτό θα γύριζε τη σελίδα της διαφθοράς, της διαπλοκής και της απείλας και θα πηγαίναμε σε ένα καθαρό πολιτικό τοπίο που η Βουλή θα αντιστοιχούσε στην κοινωνία και όχι να κλέβανε έδρες για να σχηματίζουν κυβερνήσεις. Καταλάβατε. Ναι, κύριε Πρόεδρε, είναι φανερό ότι τις επόμενες ώρες ή ναι. 24ωρο θα έχουμε μια νέα κυβέρνηση υπό την έννοια του ανασχηματισμού και όχι ναι. του σχηματισμού μιας κυβέρνησης με άλλη. Πιστεύετε και εκτιμάτε ότι ένας ανασχηματισμός στην παρούσα φάση θα δώσει ή μπορεί να δώσει την ευκαιρία για μια ανάσα, αν θέλετε, στην κυβέρνηση, ή πιστεύετε ότι τα προβλήματα είναι τέτοια ώστε ή όποια ανάσα θα είναι προσωρινή ή εν πάση περιπτώσει δεν θα αλλάξει το πολιτικό τοπίο? Εάν ο ανασχηματισμός είναι αυτό που γράφουν, ο Κουβέλης, κάποιοι της Ναφταλίνης εκ του παλαιού Πασόκ, του Σιμίτη, και οι σαραντάριδες του ΣΥΡΙΖΑ να αναβαθμιστούν, ο ανασχηματισμός θα είναι φίλος οικής για να κρύψουν τη γύμνια τους και ούτε μια εβδομάδα δεν θα κρατήσει ο ενθουσιασμός και θα επανέλθουμε στα ίδια και χειρότερα. Εάν όμως ήθελε ο κύριος Τσίπρας, εγώ τι να του προτείνω, γιατί ένα κατά της παλαιάς μου φιλίας δικαιούμαι να του προτείνω και κάτι. Να διώξει όλους τους οικονομικούς υπουργούς που έχει, που δεν τους θεωρώ χρήσιμους, και να βάλει τεχνοκράτες. Τεχνοκράτες. Και να μην ξαναψηφίσει νομοσχέδιο ποτέ με 153. Για να φέρνει νομοσχέδιο στη Βουλή να θέλει 200-220. Αν το κάνει αυτό, μπορεί να κρατηθεί κάποιο διάστημα ακόμη στην εξουσία. Είναι πολύ σημαντικά αυτά τα δύο. Το 153 τον παντρεύει με τον Καμένο. Και τον, με αυτόν συγκυβερνά, κύριε Πρόεδρε, με τον Καμένο. Αλλά όταν μόνο με αυτόν και κανένας άλλος δεν καταλαβαίνει την πολιτική τους, δεν την αντιλαμβάνεται, τότε γκρεμίζονται αμφότεροι με το 153. Το δε οικονομικό επιτελείο αυτή τη στιγμή οριζοντίως μεταφέρει τα βάρη στους απλούς ανθρώπους και έχει αφήσει αυτά που λέω, συντάξεις πλουσίων, που είναι 80.000 περιπτώσεις που μπορούσαμε να τις κόψουμε, που τις κόψαμε στην Αυστραλία, 330.000 που είναι τρίπλο συνταξιούχοι, που μπορούσαμε να συγχωνεύσουμε τη σύνταξή τους σε μία και να μην είναι καμία πάνω από 1.500 ευρώ. Είναι δίκαιο αυτό, κύριε Ρεβέντη. Πώς? Ήθελα να σας ρωτήσω, επειδή το έχετε πει πάρα πολλές φορές. Ναι. Είναι δίκαιο εάν κάποιος έχει πληρώσει πάρα πολλές εισφορές σε ταμείο, δεν μιλάω για τους τρίπλους συνταξιούχους, και έχει χρηματοδοτήσει νομίμως και με πάρα πολλές εισφορές και είχε μία προσδοκόμενη σύνταξη 2.000 ευρώ, γιατί για παράδειγμα έδινε τα αντίστοιχα χρήματα. Δεν ήταν κυφήνας, αυτό θέλω να πω. Γιατί πρέπει ντε και καλά να βάλουμε όριο τα 1.500 όταν ο άλλος για παράδειγμα έδινε από 5.000 μισθό ή από 6.000 μισθό 1.000 ευρώ 30-35 χρόνια? Γιατί πρέπει να το κάνουμε αυτό έτσι, σοβιετικού τύπου, να σας το πω αλλιώς? Αν είναι μπαταχτσής, καταλάβατε, δηλαδή να παίρνει μια σύνταξη, να το καταλάβω, δηλαδή να κάνει υπέρα, να έδινε, ξέρω εγώ, να είχε 2.000 μισθό, να πάρει 2.000 σύνταξη, δεν μπορεί να πάρει 100% αναπλήρωση. Πράγματι δεν είναι δίκαιο αυτό που λέτε, όταν έχει πληρώσει εισφορές και κρατήσεις και προσδοκάς να πάρεις 2.800-2.500, να σου τα κάνουν, να στα κόβουν, έτσι, αν είσαι πλούσιος, είπαμε να κόβονται εντελώς. Όταν λέμε όμως πλούσιο, εννοούμε να παίρνεις 3.000 από ενίκεια ή από τόπους καταθέσεων. Ναι, αλλά άμα έχεις πληρώσει εισφορές, γιατί σου κόβεις? Ναι, αυτό λέμε. Πράγματι δεν είναι δίκαιο, απαντώ. Συμφωνώ μαζί σας. Αλλά θεωρείτε εσείς δίκαιο αυτές οι γιαγιές που ήταν χθες, που τους κόβουν σε όλους? Δηλαδή ένας στρατηγός που ήρθε στο γραφείο μου και μου είπε, έπαιρνα 2.800, ο Σαμαράς με τον Βενιζέλο μου τα κάνανε 1.300 και ο Τσίπρας 1.050.
Άρα το δίκαιο δεν υπάρχει στις μέρες μας. Να το συνεχίσουμε δηλαδή ως αδικία, την πρακτική της αδικίας. Προσέξτε τι λέω. Εγώ λέω ότι όταν κόψουμε τις συντάξεις από τους έχοντες και κατέχοντες, δεν θα πεθάνουν και θα συγκεντρώσουμε ένα ποσό με το οποίο μπορούμε το χιλιάρικο να το προστατεύσουμε μέχρι 1000 ευρώ. Ενώ έτσι βαδίζουμε όλο πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω, πιο κάτω και θα έρθει μια ωραία πρωία και θα πούμε αν είχαμε ακούσει το Λεβέντη θα είχαμε μια άκρη στο νήμα. Ενώ τώρα πάμε όλοι για 200 ευρώ σε αυτή τη χώρα. Καλά, κάποιοι πάμε χωρίς να πάρουμε σύνταξη. Είναι καταλάβατε τι λέω. Λοιπόν, ναι. Δηλαδή όταν μια χώρα σαν την Αυστραλία και σαν τον Καναδά το έχει κάνει αυτό το πράγμα και λέει άμα είσαι πλούσιος κύριε και έχεις εισοδήματα δεν θα πάρει σύνταξη και ας έχεις δώσει κρατήσεις, αυτοί τρελάθηκαν. Εκεί έχουν κύριε Λεβέντη όμως, επιτρέψτε μου να σας πω, εκεί έχουν και πάρα πολύ έντονο τον κλάδο των ιδιωτικών ασφαλίσεων συνταξιοδότησης που είναι αξιόπιστος. Ας το κάνουμε κι εμείς λοιπόν. Ναι, απλώς λέμε τώρα τι έχουμε πληρώσει αυτά τα χρόνια. Συγγνώμη, δεν είναι αυτή η ώρα των μεταρρυθμίσεων. Τι θέλουμε δηλαδή, πρώτα να πτωχεύσει η χώρα, να κατεβούν τα ρολά και στη συνέχεια να τα τώρα βάλουμε είπατε, κάτω. Τώρα που είπατε μεταρρυθμίσεις όμως κύριε Πρόεδρε, ναι. Να σας ρωτήσω το εξής. Το μότο του Κυριάκου Μητσοτάκη και της Νέας Δημοκρατίας με Προεδρία Κυριάκου Μητσοτάκη, ναι. Είναι το μεταρρυθμίσεις, είναι ναι. Το να φέρουμε τα πάνω κάτω. Εσάς σας ελκύει σε κάποιο τουλάχιστον από τα προγραμματικά που μέχρι τώρα έχουμε δει, σας ελκύει κάποια από τις ιδέες? Όχι, δυστυχώς μπορώ να πω όχι, δεν με ελκύει γιατί είναι μόνο σύνθημα. Δεν το βλέπω να συνοδεύεται, να μου εξηγεί εκεί που θα κόψει 30% από τον έμφυα ή εκεί που θα μειώσει τους φόρους. Δεν το βλέπω να μου εξηγεί πώς θα φέρει επενδύσεις. Γιατί επενδύσεις βγήκα εγώ στο εξωτερικό και μου είπανε για να έρθουν επενδύσεις θέλουν μια κυβέρνηση με 240 έδρες. Και ο κύριος Μητσοτάκης πώς βαδίζει τώρα, να πάρει την ψήφο τη δική του και της κυρία Γεννηματά και να κάνει μια κυβέρνηση με 152 βουλευτές, 153 κι αυτός. Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό θα κάνει. Θα σας πω, γιατί επειδή ναι. Καλύπτω το ρεπορτάζ, σας λέω ναι. Ότι την προηγούμενη εβδομάδα μάλιστα το έγραψα, ότι είπαν αν, ακόμη και αν είναι αυτοδύναμη η κυβέρνηση, δηλαδή ακόμα και αν ο ίδιος φτάσει στο 151 ναι, κτλ. Θα επιδιώξει να κάνει με τα κόμματα τα ευρωπαϊκά αμέσως κυβέρνηση ευρύτερη που να είναι πολύ πάνω, όχι δηλαδή μόνο με ένα κόμμα. Ακριβώς το ίδιο είχε πει και ο ΣΥΡΙΖΑ. Έχω στοιχεία ότι πριν γίνουν οι εκλογές του Ιανουαρίου του 2015 ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε και να βγούμε αυτοδύναμοι θα καλέσουμε συνεταίρους όλα τα κόμματα γιατί θέλουμε να τους έχουμε στην κυβέρνηση. Σαν βάση δεν είναι στραβή. Η δεν είναι στραβή αλλά είναι μια εξαγγελία απατηλή. Εσείς πιστεύετε δηλαδή ότι δεν θα το κάνει. Κοιτάξτε ένα λεπτό. Όχι λέτε σαν εξαγγελία είναι σωστή. Εάν ο κ. Μητσοτάκης λέτε. Αγαπούσε αληθινά την Ελλάδα. Μάλιστα. Και ήθελε να γίνει μια κυβέρνηση των 240 ναι. Βουλευτών που ζητάνε οι ξένοι. Ναι. Για να έρθουν οι επενδύσεις. Θα το έκανε και τώρα. Γιατί πώς. Να γίνει πρωθυπουργός. Πώς να το κάνει αυτό τώρα. Πώς θα το έκανε. Ναι, όχι, πώς θα το κάνει. Αφού δεν είναι πρωθυπουργός. Δεν είναι. Είναι ναι, ναι. Έχει 75 βουλευτές. Ακούστε. Εγώ έκανα συζητήσεις και με τον Μητσοτάκη και με τον Τζίπρα επ' αυτού. Mm-hmm. Έκανα και ο Μεν Τσίπρας μου έλεγε. Δεν τους βλέπεις ότι αφότου. Πήραν τις, με την ψήφα της γεννηματά τις 50 έδρες, αυτοί κοιτάνε προς την εξουσία και δεν κοιτάνε τίποτα άλλο. Α, δεν θα κάνουν καμία υποχώρηση. Εννοείται για κυβέρνηση μεγάλης συνεργασίας ναι, τώρα. Ναι. Ο δε Μητσοτάκης μου έλεγε με αυτούς να πάω πρόεδρε. Με αυτούς εδώ δεν τους κοιτάς πώς είναι. Ναι. Λοιπόν, αυτοί οι δύο άνθρωποι από εγωισμό θέλουν να καταστρέψουν τη χώρα. Και μου λέτε εσείς ότι αυτό, τη διάσωση της χώρας την βλέπει ο Μητσοτάκης μόνο αφού γίνει πρωθυπουργός. Και μετά υπόσχεται τα πάντα. Ένας που αγαπάει τη χώρα δεν κοιτάει την καρέκλα. Αφού αυτή τη στιγμή και κάθε μήνας που περνά είναι καταστροφή για τη χώρα. Χρειάζεται μια μεγάλη κυβέρνηση. Έπρεπε τώρα ο Μητσοτάκης. Τι να τις κάνουμε τις εκλογές. Ο Μητσοτάκης δηλαδή, δεν θέλει μεγάλη κυβέρνηση με το ΣΥΡΙΖΑ. Θέλει μεγάλη κυβέρνηση με άλλα κόμματα. Κυρία Πυριώτη, αν αντιστραφούν οι όροι. Σας κάνω τη διακρίνηση, κύριε Πρόεδρε. Το 153 του Τσίπρα είναι το 153 του Μητσοτάκη. Ναι. Γιατί αυτοδυναμίες μην ονειρεύεται. Αυτά τα γκάλο που τον εμφανίζουν 42 ξέρω, είναι πληρωμένα. Προς Θεού τώρα.
σας παρακαλώ τώρα, δεν μπορεί ένα κόμμα να έχει 28 στις 10 του μηνός και να έχει 42 στις 20. Δεν είμαστε κάφροι σε αυτή τη χώρα. Διότι αυτό θέλει να μας πει ο κύριος Μητσοτάκης, ότι το κόμμα του προδεκαημέρου είχε 28% και μετά δεκαήμερον είχε 42% και 45%. Για όνομα, λέει, αυτό δεν θέλουν. Αυτό δεν κάναν. Λέω, η public issue το λέει. Το προηγούμενο γκάλωπ από αυτό που τον έβγαλε 42, 28 ήταν. Με αναγωγή πήγαινε 32. Μάλιστα. Τι έκανε ο Μητσοτάκης για να ανέβει άλλο 12%, έκανε κάτι? Πιθανόν να έκανε ο Τσίπρας, δεν ξέρω τι έκανε. Δεν ξέρω τι, ποιος εκτός τι έκανε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, άλλο εγώ σας τονίζω ότι, ότι και ο Μητσοτάκης με μια ισχνής πλειοψηφίας κυβέρνηση που θα κάνει με την κυρία Γεννηματά μετά τις εκλογές. Με εσάς? Με μένα δεν νομίζω ότι ταιριάζει να κάνει. Καλά. Ο κύριος Μητσοτάκης. Γιατί να μην ταιριάζει, άμα εσείς ζητάτε. Εγώ ζητώ να κοπούν οι συντάξεις των πλουσίων. Εγώ ζητώ οι βουλευτές από 300 να γίνουν 200. Ζητώ μισθό των βουλευτών από 7.000 να πάει 3.500. Εγώ ζητώ να εκτοπιστούν από το δημόσιο οι αργόμισθοι. Στο τελευταίο ζητώ, δεν το βλέπω κάποια κάθαρση. Οι άνθρωποι αυτοί θα την προσφέρουν την κάθαρση αυτή. Μάλιστα. Ο Μητσοτάκης όταν ήταν στο Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης έδιωξε ανθρώπους και έδιωξε και ευσυνείδητους. Αντί να προσπαθήσει να βρει τους τεμπέληδες και τα προκτικά και αυτούς να εκτοπίσει, έδιωξε και χρήσιμους και με επισκέφτηκαν εμένα άνθρωποι και μου είπανε με το που έφυγα, εμένα με συνέφερε λέει που έφυγα, γιατί πήγα στο μουσείο και καπνίζω όλη μέρα και διαβάζω εφημερίδες, δεν κάνω τίποτε και έχω 4 χρόνια ακόμη, αλλά η υπηρεσία μου έμεινε γυμνή, ακέφαλη, ορφανή. Κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν έχουμε άλλη ώρα, ναι, φτάνουμε προς ναι, το 10, ναι, ναι. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή την ενδιαφέρουσα συνέντευξη. Ναι, ναι. Ελπίζω να... όταν έχουμε χρόνο να κάνουμε μια ανάλυση. Βεβαίως. Πάντως να ξέρετε, εγώ εάν και η Νέα Δημοκρατία θελήσει τα 9 σημεία της Ένωσης Κεντρών να τα σεβαστεί, το Τσίπρας δεν τα σεβάστη, μόνο την απλή αναλογική από τα 9, το ένα μόνο. Κάποια στιγμή έφερε, ενώ το κοιμόταν επί μήνες, το έφερε κάποια στιγμή. Εγώ εάν λοιπόν τα σεβαστεί. Αν τα σεβαστεί και η Νέα Δημοκρατία, εγώ παρά την όποια ζημιά έχει κάνει η οικογένεια Μητσοτάκη στο κέντρο, για τη χώρα θα υποχωρώ. Για τη χώρα εγώ δεν θα κοιτάω ούτε τον εαυτό μου ούτε την Ένωση Κεντρών. Θα τα δίνω όλα για τη χώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή κύριε Λεβέντη. Να είστε καλά.